Στόχος της ημερίδας ήταν η αξιοποίηση των καπναποθηκών στην Καρδιτσομάγουλα και είχε ως θέμα ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης γεννιέται. Την ημερίδα παρακολούθησε ο Δήμαρχος Καρδίτσας και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, καθηγητές του τμήματος και εργαστηριακοί συνεργάτες του ΤΕΗ, καθώς επίσης και πολλοί σπουδαστές. Ο πρώτος στόχος να αξιοποιήσουμε έναν χώρο. Να τον κάνουμε χώρο πολιτισμού, χώρο παράδοσης, χώρο τέχνης, χώρο σκέψης και ταυτόχρονα, υπηρετώντας και τον δεύτερο στόχο, που είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής μας και προκειμένου το συγκεκριμένο τμήμα και ένα χώρο όπου θα ασκούνται φοιτητές, άρα θα είναι ένας χώρος ζωντανός με καθημερινή δράση και ζωή. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Υπήρου, μέσα από τα εξειδικευμένα εργαστήρια που έχει, όπως το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου, το Εργαστήριο Συντήρησης και Τεχνολογίας Ξυλοκατασκευών, θα μπορέσει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια μέσα από δράσεις που έχουν σχέση με τη συντήρηση παλιών κατασκευών ξύλινων, με την αναγνώριση ξύλου και κυρίως με τη συντήρηση αυτών των παλιών κατασκευών, ούτως ώστε να διατηρηθεί η πολιτισμική και η ιστορική αξία που έχουν εδώ πέρα για την περιοχή μας και για την ίδια την πόλη της Καρδίτσας.